Εδώ έχουμε ένα παιχνίδι με καρφιά που παίζουν. Το κάνει ένα ο καθένας. Μία φορά ο καθένας. Το παιχνίδι είναι όποιος το βάλει πρώτα μέσα, με τα λιγότερα χτυπήματα νικάει. Πόσα είμαστε, πόσο είναι το σκορ, how many? Και εδώ έχουμε την Νίκη και την αδερφή μου, οι οποίες κάνουν χορό. Εδώ παίζουμε ακόμα το παιχνίδι με το καρφί και προετοιμάζουμε τη φωτιά για το barbecue. Αρχίζουμε τη φωτιά. Ξεκινάμε το νέο γύρο εδώ. Σάιμον εναντίον Κωνσταντίνου. Ποιος θα βάλει πρώτος μέσα το καρφί? Η αγωνία κορυφώνεται καθώς ο Σάιμον βάζει μέσα στον κορμό και τελείωσε ο γύρος. Ήταν πολύ καλή και οι δύο, αλλά δυστυχώς ο Κωνσταντίνος έφυγε. We have a winner! Νίκη εναντίον Κατερίνας, η αδερφή μου και η γυναίκα μου. Πάμε! Και οι δύο θέλω να νικήσετε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Έτσι. Πρέπει να το χτυπήσουμε την ανάποδη μεριά του σφυριού. Να δούμε. Καλυτεράκι μέσα. Wow. Ωραίο zoom. Ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Μην το δοκιμάσετε σπίτι. Μετά καίνε το ξύλο, λέει, για να αφαιρέσουν τα καρφιά και τα βάζουν στα σκουπίδια. Αυτό είναι από ό,τι φαίνεται ένα παιχνίδι της περιοχής εδώ. Όπα, η Νίκη. Η Κατερίνα σχεδόν το έβαλε μέσα, σχεδόν ολοκληρωτικά. Almost, one move. Έλα. Όχι. Νίκησε η Κατερίνα. Μπράβο. Τώρα θα δοκιμάσει η Κατερίνα με τον Σάιμον. Οι διοργανωτές του πάρτι και η Κατερίνα είναι ήδη μπροστά στον αγώνα. Πάμε, Κατερίνα. Μπαίνει το καρφί στον κορμό. Η Κατερίνα προηγείται. Ο Σάιμον έχει ακόμα ελπίδες. Με ένα καλό χτύπημα μπορεί να προσπεράσει την Κατερίνα, αλλά δεν το βλέπουμε μέχρι στιγμής. Η Κατερίνα πάει αργά, αλλά σταθερά. Πάμε, Κατερίνα. Λίγο έμεινε. Ο Σάιμον κάνει την αντεπίθεσή του, αλλά η Κατερίνα είναι σχεδόν έτοιμη. Ναι! Σχεδόν! Ναι, και νίκησε η Κατερίνα. Μπράβο, Κατερίνα! Εδώ αρχίσαμε τους κατακορύφους πάλι. Ο Λούκα, πρώτος που προσπαθεί να κάνει κατακόρυφο. Ωραία. Δύσκολο. Ανθρώπινη πυραμίδα. Μπράβο. I'm coming! No! Τα καταφέραμε. Τέλειο. Εδώ έχουμε την Κατερίνα και την Νίκη, οι οποίες δοκιμάζουν ένα ακροβατικό. Beautiful. Okay, πάμε. Μπράβο. Oh, there you go. Είναι η μέρα του flexibility, όπως βλέπουμε. Αυτό για τη μέση μου θα δω να αντιπρέπει. Πάμε να δοκιμάσουμε, Κωνσταντίνα. Όχι. Έχει αρχίσει το ψήσιμο με καλαμπόκια. Για να δούμε τι έρχεται στη συνέχεια. Τα κρέατα έχουν μπει στη φωτιά. Και μαζί με τα κρέατα έχουν μπει και τα χορτοφαγικά σουβλάκια που είναι για μένα. Έχουμε εδώ. Εκτός από τα κρέατα που φαίνονται πολλά, έχουμε σουβλάκι από κολοκυθάκι, κρεμμύδι, ντομάτα, μανιτάρι και ένα άλλο από καλαμπόκι, κρεμμύδι, ντομάτα και κολοκυθάκι. Τι αγούρι είναι αυτό, κολοκυθάκι κρεμμένα. Φαίνονται παιδενόστιμα, εδώ έχουμε καλαμπόκια, έχουμε κρέατα, σουβλάκια. Είναι έτοιμα για να τα φάμε. Και εδώ, και φαίνονται έτοιμα. Τέλεια. Εδώ έχουμε ένα τραπέζι. Με σαλάτες. Περιμένουν οι σαλάτες. Εδώ έχουμε τζατζίκι φυσικά. Σαλάτα με τυρί, ντομάτα. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
Μας περιμένουν. Λοιπόν. Παιδιά, είμαι ενθουσιασμένος. Είναι έτοιμο το φαγητό. Τουλάχιστον πολλά από τα κρέατα βγήκαν ήδη. Εδώ έχουμε σουβλάκι. Εδώ έχουμε σουβλάκι. Εδώ τι είναι. Εδώ η αλήθεια δεν ξέρω. Είναι μερολόγιο ένα. Φαίνεται να είναι τυλιγμένο, κοτόπουλο τυλιγμένο με πανς. Ω, τυρί είναι αυτό. Wow, super. Εδώ έχουμε μπριζόλες, κάτι σαν μπιφτέκι, καλαμπόκια και κάτι πολύ ωραίο σος. Thank you.